Κυρία Υπουργέ, επανερχόμαστε στην ερώτησή μας 9 Έκτου του 2020 σχετικά με τη λειτουργία του Λατομείου Κανδάνου Χανίων. Εκεί έχουν διαπιστωθεί σωρία παρατυπιών που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εκμεταλλεύτριας εταιρείας σε βάρος της προστασίας του ιστορικού τόπου της Κανδάνου. Και πιο συγκεκριμένα, πρώτον, για μια σειρά από διοικητικές ενέργειες, εγκρίσεις που δόθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και την περιφέρεια Κρήτης για την επέκταση της λατομικής ζώνης στην περιοχή, δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αν και επηρεάζεται άμεσα ο κηρυγμένος ιστορικός τόπος. Μάλιστα, οι παραπάνω αποφάσεις αποσιωπούν την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2016, που απέρριψε το αίτημα της εταιρείας για ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού το 2010, που μεταξύ άλλων έλεγε ότι ο τόπος αυτός χαρακτηρίζεται ιστορικός, διότι αποτελεί ένα σύνθετο έργο του ανθρώπου και της φύσης και αποτελεί μοναδική μαρτυρία για την καταστροφή της Κανδάνου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 2. Μεταξύ των εκτάσεων που χρησιμοποιεί η εταιρεία, συγκαταλέγονται 7 εκτάσεις συνολικού εμβαδού 38,41 στρέμματα, που στο παρελθόν είχαν κηρυχτεί αναδασωτές και έχουν αποχαρακτηριστεί για τις ανάγκες λειτουργίας του λατομείου. Για καμία από τις προαναφερόμενες πράξεις άρσης αναδάσωσης δεν υπάρχει απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, μολονότι 2 από αυτές τις εκτάσεις συνολικής έκθεσης 10 στρεμμάτων βρίσκονται εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, ενώ στο σύνολό του ο αδειοδοτημένος χώρος εξόρυξης και οι υπόλοιπες χρησιμοποιούμενες εκτάσεις βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού τόπου και έχουν άμεση οπτική επαφή με αυτόν. 3. Με πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία εκδόθηκε μετά την έκδοση των παραπάνω 7 πράξεων άρσης αναδάσωσης, η Διεύθυνση Δασών Χανίων παραχωρεί προς λατομική εκμετάλλευση στην Λατομεία Σελήνου Ανώνυμη Εταιρεία κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος το σύνολο της παραπάνω έκτασης και μεταξύ αυτών και τα 10,276 στρέμματα από τον ιστορικό τόπο. 4. Ιδιαίτερη σημασία είναι και το γεγονός της τροποποίησης το 2018 της ΑΕΠΟ, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του 2013 και η παραχώρηση στην εταιρεία μέρους του κηρυγμένου ιστορικού τόπου. 5. Επίσης, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των πρώην αναδοσωτέων περιοχών, που μετατίθεται από το 2028 στο 2048. Είναι σαφώς επιβαρυντική για την προστασία του ιστορικού τόπου. Οι αποφάσεις και οι σχεδιασμοί αυτοί, που πρόκειται για ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και νομικά και φυσικά πρόσωπα. Τώρα, οι αντιδράσεις του λαού είναι πάρα πολύ μεγάλες και διαρκείς. Και μάλιστα καταθέτω στα πρακτικά την επιστολή διαμαρτυρίας 563 υπογραφών κατοίκων προσωπικότητων, που στάλθηκε σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στα αιρετά όργανα και προς εσάς, προς το Υπουργείο Πολιτισμού, 16 Εβδόμου 2020. Προς το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι προς εσάς, μου φαίνεται ακόμα δεν ήσασταν τότε υπουργός. Αυτές οι μεθοδεύσεις εξυπηρετούν αποκλειστικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας Λατομείου Κανδάνου και δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της περιοχής, τις ανάγκες του λαού, τις δυνατότητες του τόπου και την φυσιογνωμία της περιοχής. Και φυσικά όλη αυτή η δραστηριότητα της εταιρείας, φυσικών και νομικών προσώπων, αξιοποιούν το αντιλαϊκό και αντιπεριβαλλοντικό πλωστάσιο διαχρονικά των κυβερνήσεων, που παραμένει άθικτο και δίνει γη και είδωρ στους επενδυτές. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την προστασία του ιστορικού τόπου του Φαραγγιού της Κανδάνου στα Χανιά, από τη λειτουργία και επέκταση του υφιστάμενου λατομείου και την πλήρη και ταχύ αποκατάσταση του ιστορικού τόπου που έχει πληγεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Σας λέω λοιπόν ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν έχει περιέλθει σε γνώση τους καμία διοικητική ενέργεια για την επέκταση της καθορισμένης λατομικής περιοχής της Κανδάνου. Ο αδειοδοτημένος λατομικός χώρος εξόρυξης της εταιρείας Λατομείας Ελλήνου ΑΕ εξακολουθεί να είναι της έκτασης των περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων, 59.598, όπως εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση του Οκτωβρίου του 2015.
Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καμία επέκταση της εξοριστικής ή λατομευτικής ζώνης δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Οι εγκρίσεις που εκδόθηκαν και στις οποίες αναφέρεστε αφορούν στην παραχώρηση αναδασωτέων περιοχών για χρήση στην εταιρεία Λατομίας Ελλήνου κατόπιν της τροποποιητικής ΑΕΠΟ του 2018. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2018 εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και σχετική γνωμοδότηση του Αρμοδίου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που είχαν τεθεί στην απόφαση του 2013. Η τροποποίηση αυτή αφορούσε την παράταση του χρονοδιαγράμματος της δραστηριότητας και των εργασιών αποκατάστασης έως το 2048, αυτό το οποίο επισημάνατε κι εσείς. Επιπλέον, η έγκριση περιλάμβανε την παραχώρηση στην εταιρεία προς χρήση 7 πρώην αναδασωτέων εκτάσεων που βρίσκονται εντός της λατομικής ζώνης συνολικού εμβαδού 38.416 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης έλαβε γνώση των δεδομένων αυτών μόλις το 2020. Δεν είχε ειδοποιηθεί δηλαδή από το 2018, κατά την εξέταση της νέας τροποποιητικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ένταξη νέων δραστηριοτήτων στο λατομικό χώρο. Σύμφωνα με την έγκριση αυτή, οι 7 χώροι έχουν αποχαρακτηριστεί από αναδασωτές προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του λατομείου ως χώροι αποθήκευσης υλικών, πρόσβασης και στάθμευσης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 2 από τις εκτάσεις αυτές, η Β2 και η Β3, βρίσκονται εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου και 1, η Β1, στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού τόπου με άμεση οπτική επαφή. Είναι φανερό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έλαβε καθόλου υπόψη της το καθεστώς προστασίας. Αναφορικά με τη λειτουργία του λατομείου, διευκρινίζω ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού τον Οκτώβριο του 2015, ενώ το 2016 εγκρίθηκε η νομιμοποίηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων. Όλα αυτά γίνονται επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή λειτουργούσαν λατομεία πριν την κήρυξη του ιστορικού τόπου το 2010, με αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες από συσσόρευση υλικών και κίνηση οχημάτων βαρέως τύπου στο τμήμα του δρόμου που είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικός τόπος. Η απόφαση του 2015 περιελάμβανε τον όρο να κατατεθεί από την εταιρεία μελέτη αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος στην καμπή του ιστορικού δρόμου και εν συνεχεία να υλοποιήσει το σχετικό έργο. Όμως πάλι τίποτα δεν έγινε μέχρι σήμερα. Τώρα, σήμερα το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση του ιστορικού τόπου επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη για την αποκατάσταση του δρόμου εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου του 2020. Κατόπιν γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης. Και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι σε επικοινωνία αυτή τη στιγμή, με εντάσεις οφείλω να πω, με την εταιρεία, λόγω του μεγάλου και κοστοβόρου έργου, προκειμένου να υλοποιήσει το αναγκαίο έργο. Όμως είναι υποχρεωμένη η εταιρεία, και αυτό προσπαθεί να επιβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού, να υλοποιήσει αυτό το έργο. Επιπλέον, την 1η Οκτωβρίου εξετάστηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η δεύτερη τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατετέθη το 2019 και αφορούσε εγκατάσταση μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων, μονάδα εγκατάσταση παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Πρόεδρό του, και αναφέρομαι στη γνωμοδότηση, διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η πράξη από την αρμόδια Γενική Διευθύντρια, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έκδοσης της εν λόγω μελέτης, βάζοντας όμως δύο βασικούς όρους. Ο πρώτος όρος είναι να περιληφθούν όλες οι δράσεις και ενέργειες για την άμεση και εντός διετίας υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος του δρόμου του ιστορικού τόπου και όχι το 2048. Βάζουμε δηλαδή 2 χρόνια για να μην φτάσουμε στο 2048. Ο δεύτερος όρος είναι να αποκατασταθεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς το φυσικό τοπίο στις ζώνες που συνδέονται άμεσα με τον ιστορικό τόπο. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τις 3 από τις 7 ζώνες που σύμφωνα με την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης του 2018 αποχαρακτηρίστηκαν από αναδασωτές και δόθηκαν προς εκμετάλλευση στην εταιρεία. Με την έκδοση της απόφασης που επίκειται βάσει της γνωμοδότησης του Συμβουλίου, πιστεύουμε ότι θα θεραπευτούν οι αυλεψίες των προηγούμενων χρόνων, καθώς με τους 2 όρους οι οποίοι ετέθησαν, κυρίως δεν μετατίθεται ο χρόνος αποκατάστασης το 2048.
όπως αυτός περιελήφθη στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Επιπλέον, διασφαλίζεται η αποκατάσταση του μνημείου και του φυσικού τοπίου. Η εφαρμογή της και τα έργα που θα εκτελεστούν θα έχουν ως αποτέλεσμα ακριβώς την ανάσχεση της υποβάθμισης και του φυσικού και του πολιτιστικού τοπίου. Όντως, κυρία Υπουργέ, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ιστορικών γεγονότων, πλην όμως γεμάτος από σκανδαλώδεις παρατυπίες. Να πω ενισχυτικά σε αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τη συνθετότητα του προβλήματος, ότι αυτός ο ιστορικός δρόμος ήταν σε κύρια χρήση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε δημιουργήθηκε ένα μικρό λατομείο και το 1983 καθορίστηκε η λατομική περιοχή 347,893 στρέμματα. Το 2002 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση των 59,6 περίπου στρεμμάτων και το 2005 με το τέχνασμα των δασικών χαρακτηρισμών το ελληνικό δημόσιο μίσθωσε ολόκληρη τη λατομική περιοχή σε ιδιώτη με υποχρέωση επέκτασης του λατομείου στα 347 στρέμματα όπως και έγινε το 2006, πράγμα που οδήγησε σε κατάργηση αυτού του ιστορικού δρόμου. Αυτές οι ενέργειες αποτράπηκαν χάρις στον αγώνα και τη στεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής και με τη συμπαράσταση πολιτών από διάφορες περιοχές της Κρήτης αλλά και από ολόκληρη τη χώρα. Παρόλες τις αντιδράσεις, η εταιρεία κατά τη τριετία 2006-2009 προχώρησε σε υπερεντατική εκμετάλλευση και καταστροφή του φαραγγιού. Και συνέπεια αυτών των παράνομων εργασιών ήταν το προσωρινό κλείσιμο του λατομείου το 2009 με απόφαση των μεταλλείων της Νοτιού Ελλάδας. Το 2013 ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του λατομείου για τα 59 στρέμματα, τους οποίους ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού το 2015, όπως ορθά είπατε και εσείς, με τη λογική της αποκατάστασης του ήδη πληγέντα χώρου μέχρι το 2028 και την άμεση αποκατάσταση του λιθόκτιστου δρόμου από την εταιρεία που το είχε τότε καταστρέψει. Από τότε όμως μέχρι σήμερα αναβάλλεται διαρκώς με διάφορες έολες προφάσεις από την εταιρεία. Έκτοτε όμως οι υπηρεσίες της δασικής υπηρεσίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης έλαβαν αποφάσεις υπέρ της εταιρείας παραβλέποντας τον ιστορικό τόπο και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και σας τα ανέφερα στην πρωτολογία μου. Όντως, το 2018, με τον νόμο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ, άρθηκε ο αναδασωτεός χαρακτήρας 38 στρεμμάτων και παραχωρήθηκαν προς εκμετάλλευση στην εταιρεία και με την τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρατάθηκε η λειτουργία του λατομείου από το 2028 στο 2048. Στις 6 Πέμπτου του 2020 και εν μέσω καραντίνας, κάτι που διαπίστωσε, όπως είπατε και εσείς, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης, με έγγραφό της 30/9/2020, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση μονάδων ασφαλτικών παρασκευής τσιμέντου και ανακύκλωσης οικοδομικών και αδρανών υλικών. Λίγες μέρες μετά, Μάιος του 2020, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αποδέχτηκε με απόφασή του την εισήγηση καθαρισμού και επέκταση των ατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στην οποία συνειδητά απέκρυψε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον ιστορικό τόπο στο φαράγγι της Κανδάνου. Σε επόμενη τώρα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 11 Αυγούστου 2020, η Λαϊκή Συσπήρωση, στην οποία συμμετέχω και τυχαίνει να είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος, απέτησε να πάρθει πολιτική απόφαση που να δίνει τέλος στα όποια σχέδια επέκτασης. Το αίτημα, κυρία Υπουργέ, δεν είναι να κλείσει το λατομείο, αλλά να μην επεκταθεί. Η πλειοψηφία τότε του Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμερα, γιατί η ίδια είναι, παίζοντας το παιχνίδι της εταιρείας, αρνήθηκε πεισματικά να βάλει στην ημερήσια διάταξη το θέμα. Αρνήθηκε την πληροφορία και λήψη απόφασης και αρνήθηκε μάλιστα να δώσει και το λόγο σε δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Κανδάνου. Η εκ νέου λοιπόν αντίδραση των κατοίκων, οι ενέργειές τους και η δημοσιοποίηση του θέματος ανάγκασε τις υπηρεσίες να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο έγινε αρχές του Οκτώβρη του 2020.
και αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Σενάλη. Ναι, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση, στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Δασών Χανίων, βλέπουμε ότι δεν εμπλέκει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στις ενέργειές της για το λατομείο. Ενώ είναι σε πλήρη γνώση της ότι το συγκεκριμένο λατομείο δραστηριοποιείται πλησίον του ιστορικού τόπου. Η εταιρεία συνεπικουρούμενη από τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης και την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου επιχειρεί βήμα-βήμα, ακόμα και με πρόδειλα ψέματα, να εδραιώσει και να επεκτείνει την παρουσία της στο ιστορικό φαράκι της Σκανδάνου και να το μετατρέψει μόνιμα και να επιστρεπτεί σε βαριά βιομηχανική περιοχή εξόρυξης. Εμείς, κυρία Υπουργέ, βάζουμε το εξής ζήτημα και με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ότι πρέπει να γίνει άμεση ανάκληση των 7 πράξεων άρσης αναδάσωσης που αφορούν εκτάσεις είτε εντός είτε πλησίων του κηρυγμένου ιστορικού τόπου, οι οποίες εκδόθηκαν κατά παράβαση νόμου και χωρίς να προηγείται έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. 2. Την άμεση τροποποίηση της ΑΕΠΟ του 18 της εταιρείας που εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 10 για την άρση της παραχώρησης στην εταιρεία μέρους του κηρυγμένου ιστορικού τόπου και την επαναφορά της λειτουργίας του λατομείου στο χρονικό ορίζοντα του 2028, για την οποία υπάρχει έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Και 3. Να καταστεί σαφές και με ποιο τρόπο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και προς κάθε άλλη στην αρμόδια υπηρεσία ότι δεν μπορεί να εκδίδεται καμία άδεια χωρίς να προηγείται ή κατά το άρθρο 10 του νόμου 3028 του 2002, έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτών με ποινή ακυρότητας και ότι κάθε πράξη που έχει εκδοθεί κατά παράληψη της νομοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού είναι άκυρη. Αυτά, κύριε.